Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και όλους. Κύριοι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και σχολικοί εύχοροι, αγαπητές κυρίες, προβληματίστηκα πάρα πολύ σήμερα κατά πόσον η ομιλία μου θα περιοριζόταν αποκλειστικά στο κεφάλαιο γυναίκα. Πιστεύω όμως ότι επειδή υπάρχει αρκετός νέος κόσμος σήμερα εδώ, ότι θα ήταν καλό να προβούμε σε μια αναφορά του έργου που έχει γίνει στο Δήμο Λατσιών τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και στο τι έπεται για τα επόμενα άλλα 5 χρόνια. Καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση για τις ομονιάτισσες φίλες μου, ότι ο Παναγιώτης ο Κυπριανός μέλος δεν έλαβε μέρος στη Δικαστική Επιτροπή για την απόφαση να ανέβει. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό, είτε γιατί δεν έχουν όραμα, είτε γιατί δεν έχουν πρόγραμμα, προσπαθούν δυστυχώς με άλλους τρόπους και ρίχνοντας λάσπη να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ανθρώπους οι οποίοι στη ζωή τους έμαθαν να είναι έντιμοι. Φίλες, αγαπητές, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη σημερινή προεκλογική μου συγκέντρωση. Θέλω να γνωρίζετε ότι η έντονη συμμετοχή και η στήριξη σας στη δική μου υποψηφιότητα νιώθω και αισθάνομαι ότι με τιμά ιδιαίτερα, γιατί η γυναίκα αποτελεί για μένα ένα πολύ εκλεκτό και ξεχωριστό κομμάτι στο Δήμο μας, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Το κινητό που παίζει της πεθεράς μου μέχρι και εδώ να μας κάνει ζημιά. Προσωπικά είμαι από τα άτομα που πιστεύουν και αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες, τα χαρίσματα και τα πλεονεκτήματα της γυναίκας. Εμείς θέλουμε τις γυναίκες να είναι παρούσες σε όλες τις φάσεις της κοινωνικής ζωής. Θέλουμε τη γυναίκα να πάρει τη θέση που πραγματικά της αξίζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Γιατί πιστεύω ότι και το δικαιούστε και το αξίζετε, και ως μητέρες και ως σύζυγοι. Με ρώτησαν κατά τη διάρκεια της θητείας μου να τους πω ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μένα η απάντηση ήταν απλή. Η έλλειψη της γυναίκας Δημοτικής Συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν χωρίς άλλον το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Δήμου. Γιατί η γυναίκα έχει τον δικό της τρόπο να συμπεριφέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει τις δικές της ξεχωριστές ευαισθησίες και σίγουρα καταφέρνει με τον τρόπο της πάντοτε να επηρεάζει προς το καλύτερο και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό, για τη γυναίκα ειδικά, εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη πενταετία να δημιουργήσουμε μία ομάδα γυναικών ή και συνοικιακά συμβούλια στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες να συμμετέχουν και να έχουν ενεργό ρόλο για τη γειτονιά τους, για τη συνοικία τους. Αγαπητές φίλες, όπως γνωρίζετε, κατέρχομαι και πάλι ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Γιατί έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ούτε κόμματα, ούτε χρώματα. Γιατί πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ανήκει στην κοινωνία και να εξυπηρετεί τον πολίτη. Γιατί μόνο ένας πραγματικά ανεξάρτητος υποψήφιος μπορεί να εργαστεί συλλογικά για την πρόοδο και την ανάπτυξη της πόλης μας. Επαναδιεκδικώ τη θέση του Δημάρχου
Γιατί θεωρώ χρέος μου να διασφαλίσω ότι τα λατσιά θα συνεχίσουν την αξιόλογη πραγματικά πορεία των προηγούμενων χρόνων και ότι θα αξιοποιήσουμε όλα όσα πετύχαμε και θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Χωρίς πειραματισμούς, με σταθερότητα και υπευθυνότητα, με εμπειρία και γνώση, με δύναμη και θέληση, για να πάρουμε τα λατσιά μας ακόμη πιο πολύ μπροστά. Το όραμά μου είναι να καταστούν τα λατσιά πόλη στολίδι της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας. Να δημιουργήσουμε ένα δήμο περιβαλλοντικά φιλικό, κοινωνικά υπεύθυνο, του οποίου επίκεντρο κάθε δράσης του θα είναι ο δημότης και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Να δημιουργήσουμε μια πόλη σύγχρονη, ευρωπαϊκή και ανθρώπινη, ζωντανή και καθαρή, με λάμψη και ομορφιά, και ένα δημότη περήφανο που να ζει και να εργάζεται σε αυτήν την πόλη. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δήμο ο οποίος θα είναι σε θέση να αξιοποιεί τη στρατηγική του θέση ως πύλη εισόδου στο πολυοδομικό συγκρότημα της Λευκωσίας. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό και πρέπει και να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό είναι το όραμά μου για το Δήμο μας. Το ξέρω ότι ενδεχόμενα να βάζουμε τον πύχη ψηλά. Και σίγουρα πρέπει να το βάζουμε ψηλά τον πύχη. Όμως έχουμε όρεξη και διάθεση για σκληρή δουλειά προκειμένου να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Φίλες και φίλοι, για την πενταετία που μας πέρασε, βάλαμε τα θεμέλια για την αναμόρφωση της πόλης μας. Ανεγείραμε την κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών Σωτήρης Μέσιος. Έναν έργο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει σημασία πόσα κόστησε, πολύ περισσότερη σημασία για μένα έχει το γεγονός ότι δημιουργήσαμε μία σύγχρονη αθλητική κλειστή αίθουσα, την οποία εκμεταλλεύονται οι μαθητές μας, οι δημότες και όλα τα οργανωμένα σύνολα των Λατσιών. Ένα πραγματικό κόσμημα στο Δήμο Λατσιών. Ανεγείραμε το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Κωνσταντίνος Χρήστου Καποδίστριας στον παλαιό πυρήνα των Λατσιών, που έδωσε ζωή και δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Λειτουργήσαμε κέντρο συνταξιούχων στον Άγιο Ελευθέριο, επεκτείνοντας την κοινωνική μας προσφορά. Μία προσφορά οφειλόμενη, αν θέλετε, από το Δήμο προς τους συνταξιούχους δημότες, σε αυτούς που αφιδόλευτα προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους σε εμάς τους νεότερους. Ολοκληρώνουμε σε 20 περίπου μέρες την πρώτη φάση του γραμμικού πάρκου Άγιος Γεώργιος, ένα έργο ζωής για μένα, ένα έργο σταθμός για το Δήμο μας, ένα σημείο αναφοράς για το Δήμο μας και είμαι βέβαιος ότι θα το απολαμβάνετε πολύ πολύ σύντομα και θα το αξιοποιείτε προς όφελος σας, γιατί περιλαμβάνει περιπατικούς διαδρόμους, ποδηλατόδρομο, πράσινο και άλλα, παιδικές χαρές και άλλα. Ανεγείρουμε το κανάλι της Αιώλου, ειδικά οι λατσιώτες που διαμένουν στην περιοχή Συμπεθερά, στον παλαιό πυρήνα, σας βλέπω και απέναντι μου. Είναι ένα έργο που σηματοδοτεί και την ανάπλαση του παλαιού πυρήνα. Δηλαδή τι θα γίνει εκεί αμέσως μετά την περάτωση του καναγιού της Αιώλου. Τα σχέδια ήδη έχουν γίνει, βγαίνουμε άμεσα προσφορές για να γίνει πλακόστρωτο και τοποθέτηση παραδοσιακού φωτισμού θα αλλάξει ριζικά ο παλαιός πυρήνας. Και αυτό θα γίνει στις οδούς Γρίβα Διγενή, Αιώλου και Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι και το σπίτι στις Λευκωσίας του κυρίου Εγκλέζου Πετρούλα. Επίσης, αναβαθμίσαμε και καταστήσαμε λειτουργικές τις παιδικές κατασκηνώσεις, τις οποίες διατηρεί ο Δήμος εις τα Αγρίδια. Έγιναν πάρα πολλά στις συγκεκριμένες κατασκηνώσεις, ενώ ήδη είχαμε προκηρύξει προσφορές, τις ανοίξαμε πρόσφατα
Ξεκινούμε να δημιουργήσουμε σύγχρονα αποδυτήρια για τους μαθητές μας, τα οποία θα, το κόστος των οποίων ανέρχεται στις 350.000 ευρώ. Όπως θα έχετε δει, αναβαθμίσαμε την καθαριότητα με την αγορά σαρόθρου, αλλά και με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό. Το ξέρω ότι ακόμα χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά να γίνει από το Δήμο για να είναι πλήρως καθαρός ο Δήμος μας. Όμως, για να το πετύχουμε αυτό, είναι απαραίτητη και η δική σας προσπάθεια. Χωρίς συλλογική προσπάθεια, στον τομέα της καθαριότητας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι θετικό. Όμως υπάρχει η συνεργασία και το εκτιμώ πολύ. Μετατρέψαμε 15 δημοτικά πάρκα μέσα στο Δήμο μας σε ασφαλείς παιδικές χαρές με ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, γιατί εμείς νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των νέων μας, των παιδιών μας. Δημιουργήσαμε νέα πάρκα σε κεντρικές περιοχές του Δήμου, πραγματοποιήσαμε σωρία δεντροφυτεύσεων και φυτεύσαμε πράσινον κατά μήκος της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, 2 με 3 χιλιόμετρα περίπου, που άλλαξε κυριολεκτικά την είσοδο των λατσιών προς το καλύτερο. Διεκδικήσαμε και ολοκληρώθηκε ο κυκλικός κόμβος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μείωσε σημαντικά την κυκλοφοριακή κίνηση στα Λατσιά. Διεκδικήσαμε και ολοκληρώθηκε η λεωφόρος Φίλιππου Παπακυπριανού, η οποία είναι εδώ δίπλα μας ακριβώς, που πηγαίνει στο ΓΑΣΥΠΗ, η οποία βοήθησε σημαντικότατα στην είσοδο και την έξοδο των οχημάτων από τα Λατσιά. Ακόμη, όπως θα έχετε διαπιστώσει, μετά τη διαπλάτηση του νέου αυτοκινητόδρομου με τις δύο πρόσθετες λωρίδες, μόνο στα Λατσιά, γιατί το διεκδικήσαμε πολύ έντονα, έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσματα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης. Ανεγείραμε το μνημείο πεσόντων και αγνοωμένων ως ελάχιστο φόρο τιμής για αυτούς που θυσιάστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος. Λειτουργήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, δίνοντας βήμα στους νέους ανθρώπους. Και πραγματικά χαίρομαι για την δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει οι νέοι μας, οι οποίοι έφεραν τελευταία και τον γνωστό τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη, έδωσε μια άλλη πνοή μέσα στο Δήμο. Λειτουργήσαμε το θεσμό του ανοιχτού σχολείου. Όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι ο θεσμός αυτός, να πω απλά ότι αξιοποιούνται πλέον οι σχολικοί χώροι από τον Δήμο Λατσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν 17 ξεχωριστές ενότητες από το Ξοβολία μέχρι ζωγραφική, εκμάθηση αγγλικής γλώσσας κλπ. Υπάρχουν 17 ξεχωριστές θεματικές ενότητες και συμμετέχουν 550 δημότες μας αυτή τη στιγμή. Λειτουργήσαμε επίσης το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, το οποίο αν και άρχισε δειλά-δειλά την εφαρμογή του, τη λειτουργία του στις αρχές του 2009, έχουμε επιλύσει 4.000 περίπου προβλήματα μέχρι σήμερα και ο θεσμός αυτός ολοένα και αναβαθμίζεται.